Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη και να κουβεντιάσουμε μαζί του για αυτήν την ε, θερμή ε, αθλητική επικαιρότητα που φαντάζομαι κύριε Υπουργέ δεν είναι η επικαιρότητα που θα προτιμούσατε αλλά με αυτήν θα αναμετρηθείτε τώρα. Ε, δυστυχώς, μολόντου ο ελληνικός αθλητισμός έχει πολλά προβλήματα και δίνουμε συνεχείς μάχες. Ε, τώρα θέλω, το θέλω να ξεκινήσω κατευθείαν από τη σημερινή εγώ θα τη χαρακτηρίσω απειλή εντό εισαγωγικών OBZ. από την FIFA η οποία μίλησε ανοιχτά ε, για Brexit. Ε είπε ότι είστε κοντά ε, σε Brexit ε, και θέλω να σας ρωτήσω πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό ότι η FIFA δεν μάθει τα λόγια της και μιλώντας στους παράγοντε του ελληνικού ποδοσφαίρου στου φορεί του ελληνικού ποδοσφαίρου ότι Μέχρι εδώ. Δεν πάει άλλο. Και είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του ποδοσφαίρου που η απειλή για Brexit έρχεται όχι συνεπία πολιτικών επιλογών κυβερνήσεων ή εμπλοκή κυβέρνηση στο ποδόσφαιρο, αλλά από λάθη, παραλήψει και εσφαλμένε συμπεριφορέ των ανθρώπων του ποδοσφαίρου. Είμαστε Έχονται πράγματι έτσι, κοντά σε αυτό το ενδεχόμενο. Επειδή τους ζω σε πολύ κοντινή. Σχέση. σχέση όλο αυτό το διάστημα ε, νομίζω ότι εάν δεν σοβαρευτούν οι φορείς του ποδοσφαίρου ναι, έχουμε μπροστά μας το φάσμα του Brexit. τώρα θέλω να σας ρωτήσω ε, αν αισθάνεστε ότι η FIFA έχει αγριέψει με αυτά που είδε στην Ελλάδα αν αισθάνεστε δηλαδή ότι σε σχέση με προηγούμενα ε, ανάλογα περιστατικά, γιατί επί δεκαετίε ζούμε ναι. ανάλογα περιστατικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Είναι προφανέ γιατί είχα μια ποιοτική διαφορά. Μολονότι είναι κοινή ομολογία και με του ανθρώπου τη FIFA ότι τα πράγματα φέτο και στο θέμα τη βία ήταν σχετικά καλύτερα σχέση με προηγούμενε χρονιέ. Ε, η ποιοτική αυτή διαφορά που το όπλο δίνει. Ε, είναι κομβική Αυτό στην, έχει η, ναι. εικόνα αυτή, ναι. η, ναι. η εικόνα αυτή σοκάρε Η εικόνα αυτή σοκαρε. Και η εικόνα αυτή είναι και αυτή που ξεχύλει στο ποτήρι Γιατί έχουμε δώσει πολύ μεγάλε προσπάθειε Και προσπάθειες οι οποίες Η, συγνώμη, το, 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 το η το, συγνώμη του Πρόεδρου του ΠΑΟΚ Έπαιξε κάποιο ρόλο Παίζει κάποιο ρόλο Την θεωρείτε ειλικρινή συγγνώμη. Ε, δεν θέλω να κάνω προθέσει. Πιστεύω ή θέλω Σας να, ρωτώ, να πιστεύω Γιατί οι άνθρωποι του λένε ότι ο Σαββίδη κυκλοφορούσε πάντα με το όπλο αυτό, έτσι, εκεί στη ζώνη, ότι έχει άδεια οπλοφορία και ότι απλώ ξέχασε να μην το πάρει μαζί στο γήπεδο. Εγώ δεν θέλω και να ότι αν δεν κάτι. είχε βγάλει και τον Μπουφάν, δεν θα το είχε δει κανεί και ότι κυκλοφορούν πολλά περίστροφα, πολλά όπλα στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ιδίω αυτό, είναι, αυτό είναι το ιδίως το μεγάλο ιδίως πρόβλημα. Ιδίω στα αποδητήρια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και η μεγάλη είναι αυτή. μεγάλε παθογένειε του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι αλήθεια με αυτό? Αυτά συγκρουόμαστε. Κυκλοφορούν πιστόλια στα με αποδητήρια των γηπέδων. Μα τι έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Από ανατινάξει μαγαζιών, από ξυλοδαρμού ποδοσφαιριστών, από ξυλοδαρμού ή εμπρισμού σπίτια διαιτητών. Αυτά, αυτά ήταν μαφιόζικε μέθοδοι. Και δεν είναι ποδόσφαιρο. Και δεν είναι ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σε όλα αυτά, και όλα αυτά ξεκινάνε από ένα σάπιο σύστημα δομή τη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που για να αποδώσει καρπού σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε μαζί με την FIFA και την UEFA θα πάρουν χρόνια. Σπάσαμε του δεσμού τη διευθυνσία, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Καταλαβαίνω στα πλαίσια ενό δελτίου ειδήσεων δεν έχει περιθώριο να, να μπει σε βαθύτερη Αναλυτικά, ανάλυση. ναι. Αλλά ε, προφανώ. Πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρουμε κάποιε σημαντικέ αποφάσει. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάω μπορέσουν... στι αποφάσει. Ναι. Εδώ η αντιπολίτευση σα κατηγορεί ότι είστε κυβέρνηση δυόμιση χρόνια, ότι υποσχεθήκατε ότι θα αλλάξετε αυτό το χώρο, ότι θα κάνετε την κάθαρση του χώρου και ότι αντίθετα τα πράγματα χειροτέρεψαν. Και μάλιστα σα κατηγορεί ο αντιπολιτευόμενο τύπο, είδατε τα πρωτοσέλιδα σήμερα, ότι έχετε εκλεκτική σχέση ε, πολιτικής συγγένειας με τον κύριο σαβίδη το υπέροχο δημιούργημα από το 81 που ε, ε, υπάρχει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα ε, σε 2,5 χρόνια δύσκολα μπορεί να ξαναφτιαχτεί πρώτο αυτό, δεύτερον ε, δεν θυμάμαι να τον ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Το 2012 όταν τον κύριο Σαββίδη έπαιρνε την ελληνική υπηκότητα. Το 2012 όταν τον αγόρασε τον ΜΠΑΟΚ, Το 2013 όταν αγόραζε σε ΚΑΠ. Το 2013 όταν αγόραζε το Μακεδονία Παλά. Το 2014 όταν αγόραζε τη Σουρωτή. Ε, δεν θυμάμαι να τον ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση τότε. Κάποιος, μάλλον κάποιο άλλο ήταν κυβέρνηση. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Και αν είχαμε επιλεκτική σχέση με τον κύριο Σαβίδη, ο οποίο δυναστεύει το ποδόσφαιρο πλέον θα ήμασταν εμεί αυτοί που θα φέρναμε τρει ξένου αρχιδιαιτές για να ελέγξουν το σύστημα τη διαιτησία και θα δουλεύαμε για να έρθει του χρόνου το βαρ. Για να μην μπορεί κανένα κανένας να παίξει σκοτεινά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στορα. Θα λέει ότι όλα είναι το... καλώ καμωμένα, όπω γινόταν τόσα χρόνια. Το πρωτάθλημα πότε θα ξεκινήσει και ποιου όρου θα θέσει το Υπουργείο Αθλητισμού, ποιου όρου θα θέσετε εσεί στου προέδρου των ΠΑΕ, προκειμένου να να ξαναρχίσουν οι αγώνε. Λοιπόν, καταρχήν, εμεί δεν έχουμε πρόβλημα να μην ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, εφόσον δεν υπάρχουν σαφεί δεσμεύσει πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά που ζητάμε. Μα λέτε ότι αν δεν υπάρξουν δεσμεύσει, θα πάτε σε οριστική διακοπή. Είναι προφανέ, μα αυτό ζητάει και η FIFA. Εδώ πέρα πρέπει να αλλάξει ένα σκηνικό και να υπάρχουν δεσμεύσει όλων των φορέων. Τι δεσμεύσει. Λοιπόν, το πρώτο. Αλλαγή στον πειθαρχικό κώδικα. Να τελειώσουμε με τα κενά, που όντω υπάρχουν και τι αντινομίε. Αποτέλεσμα υπουργέ, υπουργέ μου, το θέμα είναι, είναι ότι λείπουν οι νόμοι ή, ή ότι δεν εφαρμόζονται. Μισό λεπτό. Γιατί όχι. εδώ ο κόσμο ξέρετε Όταν υπάρχουν τι λέει. ότι μισόλεπτο. υπάρχουν αντινομίε Ότι υπάρχουν νόμοι, αλλά δεν εφαρμόζονται. Φέτο οι νόμοι έχουν εφαρμοστεί. Σα θυμίζω ότι όλε οι ομάδε έχουν πολύ βαριέ τιμωρίε. Ο ΠΑΟΚ τώρα που άλλαξε η απόφαση ήταν αποτέλεσμα αντινομιών που υπάρχουν μέσα στο ίδιο κείμενο και αυτά ζητάμε να αλλάξουν. Συν του ότι ζητούμε να μπουν επιπλέον, ε, επιπλέον ε, πειθαρχικέ προβλέψει για τι δηλώσει, για τη συμπεριφορά των παραγόντων. Γιατί και αυτέ είναι που οδηγούν σε πράξει βία για τι βία συμπεριφορέ των παραγόντων. Το δεύτερο, που είναι κομβικό για μα και αφορά το καθεστώ αδειοδότηση των ομάδων. Να θεσμοθετήσουμε, θα το συμφωνήσουμε, εμεί θα το περάσουμε και στον νόμο. Ότι σε περίπτωση που μία ομάδα σε μία χρονιά συμμετέχει δύο φορέ σε επεισόδια, ανακαλείται το πιστοποιητικό τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Πέφτει κατηγορία. Και αυτό πρέπει να το δεχτούμε. Με, εφόσον, τη δεύτερη, με το δεύτερο εφόσον, περιστατικό υποβιβάζετε. Εφόσον του ενδιαφέρει λοιπόν η ασφάλεια και εφόσον όλοι θέλουν το καλό του ποδοσφαίρου και θέλουν να συμμετέχουν και στην Ευρώπη και θέλουν να παίζουν στην Ευρώπη και θέλουν για τα λεφτά τη Ευρώπη, θα συμφωνήσω αυτό εδώ. Το τρίτο είναι η αλλαγή στου κανόνε ασφαλεία. Για να σταματήσει το γαϊτανάκι μεταξύ αστυνομία και ΠΑΕΠ, ποιο έχει την ευθύνη, στο τέλο να μην βρίσκει κανένα την ευθύνη και να κατηγορείται πάντοτε η αστυνομία για το τι έκανε τι δεν έκανε, ορθάει λάθο όπω στην Ευρώπη. Από την πόρτα του γηπέδου και μέσα η ευθύνη ΠΑΕ. Με συγκεκριμένο πλαίσιο, δίνοντα στου uh, security αρμοδιότητε να μπορούν να δράσουν, ό,τι γίνεται στα ευρωπαϊκά γηπέδα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που όλα πηγαίνουν καλά. Το είπε και ο κύριο Χούμπερτ. Στην Ευρώπη, πώ είναι όλα η εκκλησία, πώ πάνε όλα καλά. Και έχουμε και παράδειγμα στο ελληνικό, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ξαφνικά σταματήσαμε να ανάβουμε καπνογόνα, αλλάξαμε. Υπάρχει ο νόμο. Και επειδή ο νόμο τηρείται και είναι αυστηρό. Μα το θέμα είναι, είναι τηρείται, το θέμα είναι ο να τηρείται. Εγώ νομίζω ότι του νόμου του έχουμε. Ο νόμο τηρείται. Το θέμα είναι να τηρούνται. Στηρείται. Οι νόμοι. Και όταν θα χτυπήσουμε και τι αντινομίε που υπάρχουν, που ήταν αποτέλεσμα τη μετάβαση σε ένα καθεστώ νομιμότητα. ένα ερώτημά μου το περάσατε χωρί απάντηση. Πείτε μου πάλι. Τη συγγνώμη του Σαββίδη, αν τη θεωρείτε ειλικρινή ή όχι. Αυτό το κρίνουν οι δικαστέ. Δεν το κρίνουν εγώ. εγώ Μα, δεν είμαι δικαστή. Σα ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ.